Καμά. Μέσω αυτής της βράδυσης μαθαίνουμε και εμείς οι νεότεροι κάποια πράγματα για εσάς, για τους καθηγητές φυσικής αγωγής, τους γυμναστές, πράγματα που δεν ήξερα, τον κύριο Δημητριάδη που άκουσα πολλά πράγματα και είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ κοντά μας. Ταυτόχρονα για όλους τους αθλητές που τότε τα πράγματα ίσως ήταν και πιο αγνά από ό,τι σήμερα, που έχουμε βάλει το οικονομικό πάνω απ' όλα. Έχω ακούσει, ας πούμε, που μαζευόταν με το αυτοκίνητο κάποια άτομα που από τα χωριά για να έρθουν τους έφεραν οι γυμναστές τους και όλες τις προσπάθειες που καταβάλανε τότε στις αντίξωες, με αντίξωες συνθήκες. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα ως πρόεδρος να γνωρίσω και εγώ αυτούς τους ανθρώπους και όλους εσάς φυσικά που τότε ήσασταν αθλητές εκείνη τη δεκαετία και προσφέρατε τόσο πολλά στην περιοχή μας. Μέχρι πριν από 35 χρόνια στα Σέρβια η λέξη αθλητισμός ήταν σχεδόν ταυτόσιμη με τη λέξη ποδόσφαιρο. Η πρωτοσφαιρική ομάδα της πόλης Οτιτάνας αγωνίζονταν στο τοπικό πρωτάθλημα. Το κυριακάτικο παιχνίδι αποτελούσε το αθλητικό γεγονός της εβδομάδας για τη Σέρβια.
Όμως το 1980 διορίζεται στα Σέρβια ως καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιάννης Δημητριάδης. Είναι ο άνθρωπος που θα αλλάξει την αθλητική ιστορία του τόπου μας. Είναι νέος, ορεξάτος, οραματιστής και εμβολιασμένος με την αγάπη για τον αθλητισμό και ειδικότερα με τον κλασικό αθλητισμό. Μαζί με τον Γιάννη Θεμελίδη, ο οποίος από τα προηγούμενα χρόνια κάνει τη δική του προσπάθεια στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, φέρνω στο γήπεδο εκατοντάδες παιδιά από όλη την περιοχή. Βάζω στόχο να γνωρίσουν νέοι των Σερβίων και να ασχοληθούν με τα αγωνίσματα του στίβου. Η υλοποίηση του στόχου ξεκινάει από το χώρο εργασίας του, το σχολείο, όπου διοργανώνει ενδοσχολικούς αγώνες σε δρόμους, άλματα και ρήψεις, παρακινώντας τα παιδιά να λάβουν μέρος. Το ανήσυχο βλέμμα του αναζητεί να βρει από τα δεκάδες παιδιά εκείνα που έχουν τα προσόντα να αναδειχθούν και να πρωταγωνιστήσουν. Το έμπειρο μάτι του προπονητή Δημητριάδη ανακαλύπτει γρήγορα τα πρώτα ταλέντα, κυρίως στα δρομικά αγωνίσματα. Τα παιδιά αυτά τα καλεί στο στάδιο και να λαμβάνει αφελοκερδός να τα προπονεί και να τα προετοιμάζει. Να λάβουν μέρος σε επίσημους αγώνες, ενώ ταυτόχρονα τους εμφυσεί την αγάπη και το πάθος για το στίβο. Έρχονται έτσι οι πρώτες επιτυχίες αθλητών και αθλητριών στους σχολικούς αγώνες στίβου του νομού Κοζάνης. Οι επιτυχίες αυτές λειτουργούν ως κίνητρο και το μικρόβιο της ενασχόλησης με τον κλασικό αθλητισμό μεταδίδεται γρήγορα στους μαθητές. Στα δύο χρόνια που ακολουθούν, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών σειραίει στο γήπεδο για να ασχοληθεί με τα αγωνίσματα του στίβου. Ο Γιάννης Δημητριάδης τότε, με τη διορατικότητα που τον διακρίνει, πρωταγωνιστεί στην ίδρυση τμήματος στίβου. Με δικές του κυρίως ενέργειες, ιδρύεται στις αρχές του 1982 το τμήμα στίβου του Τιτάνα. Αυτό που ακολουθεί είναι κάτι πρωτοφανές. Η ομάδα στίβου του Τιτάνα, με προπονητές τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Γιάννη Θεμελίδη, γνωρίζει τεράστιες επιτυχίες. Μέσα στην επόμενη πενταετία, σαρώνει κυριολεκτικά τις πρωτιές και τα μετάλλια στους διασυλλογικούς αγώνες της Δυτικής Μακεδονίας και της Βορείας Ελλάδας. Αλλά και στα πανελλήνια πρωταθλήματα η ομάδα βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων επαρχιακών συλλόγων της χώρας, συναγωνιζόμενη με ομάδες μεγάλων πόλεων όπως η Καβάλα, η Πάτρα, τα Τρίκαλα και άλλες. Κάποιοι από τους αθλητές του συλλόγου γίνονται πανελληνιονίκες και στη συνέχεια ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Στίβου μετέχουν σε Βαλκανικούς, σε Μεσογειακούς και αργότερα και σε Ολυμπιακούς αγώνες με σημαντικές διακρίσεις. Τέτοιοι αθλητές υπήρξαν η Γεωργία Μπατζίδου, ο Κώστας Λαμπρόπουλος, η Γιώτα Χρήσινα και ο σημερινός προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Γιλτίδης, αλλά και δεκάδες άλλα παιδιά από τα Σέρβια και την γύρω περιοχή. Η ομάδα αυτή, χωρίς υπερβολή, έκανε γνωστή τη μικρή πόλη των Σερβίων στο Πανελλήνιο. Είναι νομίζω χρέος της Δημοτικής Αρχής να τιμήσει τον εμπνευστή, αλλά και τους σημαντικότερους συντελεστές αυτής της ομάδας. Το δάσκαλο του προπονητή, μα πάνω απ' όλα τον άνθρωπο Γιάννη Δημητριάδη. Τον εκπαιδευτικό, τον ακούραστο Γιάννη Θεμελίδη. Δύο ανθρώπους που ανιδιωτελώς προσέφεραν τόσα πολλά στον τόπο μας. Στο πρόσωπό τους τιμούμε βέβαια και όλους τους αθλητές της ομάδας τύπου εκείνης της εποχής. Ταυτόχρονα όμως τιμούμε και τα παιδιά του Τιτάνα εκείνης της εποχής που τίμησαν με το παραπάνω τη φανέλα του Τιτάνα Σερβίων σε όλα τα ποδοσφαιρικά γήπεδα που αγωνίστηκαν. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώνεις ότι υπάρχει αναγνώριση των προσπαθειών σου και ότι ο απολογισμός της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας, της τάσης ζωής σου και της κοινωνικής προσφοράς είναι θετικός. Αλλά δεν πρέπει να σου διαφεύγει ότι και σε αυτές τις στιγμές κρίνεσαι. Για να τιμάς τα πρώτερα πρέπει να ξεπερνάς το εγώ και να αναγνωρίζεις την προσφορά των άλλων και τη συμβολή τους στις δικές σου επιτυχίες. Το περιεχόμενο της εκδήλωσης, όπως και η τιμητική διάκριση, ανήκει σε όλους. Διότι ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε όλοι μαζί, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Για κάθε επίτευγμα χρειάζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Εμείς ήμασταν τυχεροί, διότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις αθλητικής ανάπτυξης.
Μια κοινωνία που μας αποδέχτηκε και μας στήριξε. Μια φιλαθλή κοινότητα συμμέτοχη στην προσπάθεια. Αθλητικοί παράγοντες με διάθεση προσφοράς. Γονείς και κηδεμόνες με μεγάλη φροντίδα, σωστή καθοδήγηση και στήριξη του αγώνα των παιδιών. Ένα σχολείο με άριστο παιδαγωγικό κλίμα και αποδοχή του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα της φυσικής αγωγής και της συμβολής της στην επίτευξη του σκοπού της εκπαίδευσης. Υπήρχαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του κλασικού αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, τους οποίους χαρακτήριζε υψηλή αρετή και ηρωική ηθική. Γι' αυτό υπηρετούσαν με συνέπεια και θυσίες τους υψηλούς στόχους, γι' αυτό ο αθλητισμός ήταν στάση ζωής και αναδεικνύονταν ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας και το έργο αγωγής όλων των συντελεστών. Μπορούμε να απεικονίσουμε τα παραπάνω με ομόκεντρους κύκλους, τοποθετώντας στο κέντρο τους προπονητές και στη συνέχεια τους αθλητές, τους παράγοντες, τους γονείς και κηδεμόνες, την τοπική κοινωνία, τους φιλάθλους βέβαια. Αλλά και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός. Όταν αναγνωρίζει την προσφορά του αθλητισμού στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των νέων, στην ισορροπία και υγεία όλων, ενδιαφέρεται και ενισχύει πολύπλευρα, αναδεικνύει και προβάλλει αξίες και αρχές που συμβάλλουν στην κοινωνική αναβάθμιση, στην πρόοδο και στην ποιότητα ζωής. Αγαπητοί μου, υπάρχουν στιγμές της ζωής μας που γυρίζουμε πίσω να δούμε τι κάνουμε. Είναι πολύ καλό να μπορούμε να κάνουμε ένα θετικό απολογισμό και όταν αυτός είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας να πούμε άξιζε να υπάρχουμε και να συναντηθούμε. Πιστεύω ότι εμείς εκτός από αυτό μπορούμε να πούμε λοιπόν αυτοί είμαστε. Εμείς που πήραμε στους ώμους μας τα ιστορικά Σέρβια και τα κάναμε γνωστά ακόμη και στους ανιστόρητους. Ο Τιτάνας Σερβίων ξεπέρασε τα όρια του νομού και έγινε πανελλήνιος. Δεν ξέρω αν είχα το ταλέντο ή τις κάποιες ικανότητες, αλλά πιο πολύ ο άνθρωπος αυτός, και αυτό θέλω να καταθέσω ενώπιον σας, αυτό που δίδαξε περισσότερο, αυτό που μου έχει μείνει εμένα τουλάχιστον, είναι ότι με δίδαξε ήθος. Ήθος και το μήνυμα ότι πρέπει να παλεύω στη ζωή και να μην τα παρατάω ποτέ. Ήταν ένας καθηγητής που είχε έδειχνε πάντα συναισθηματική θέμη προς όλα τα παιδιά, προς όλους τους αθλητές μας, τους αθλητές μου και σε μένα. Πάντα χρησιμοποιούσε θετική γλώσσα, δεν ταπείνωνε κανέναν, ήταν διαθέσιμος για όλα τα παιδιά να μιλήσει, να λύσει ακόμα και τα προβλήματα ό,τι είχαμε. Μας αγαπούσε, τον αγαπούσαμε, υπήρχε άλλος σεβασμός, επικοινωνία πολύ καλή μεταξύ μας. Αγάπησα πραγματικά τον αθλητισμό μέσα από τον κύριο Δημητριάδη. Και θα δανειστώ μια φράση για να τελειώσω με αυτό για να μιλήσουν πιθανόν και άλλοι. Στη ζωή καμιά φορά δεν έχει σημασία πόσες ανάσες παίρνεις, αλλά πόσες στιγμές σου κόβουν την ανάσα. Και η σημερινή βραδιά ήταν μια από αυτές τις στιγμές. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας προσφέρατε. Κάτι και να κλείσουμε αυτό. Αυτό που έλεγε ο συγχωρημένος ο Θανάσης ο Γραβέλας. Άιντε Τιτάνα! Νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι η Τιτανάρα.